Κύριε Γιλία, καλώς ήρθατε στο CNN Greece. Μιλάμε για τον τουρισμό. Φέτος, μάλλον πέρυσι, ο τουρισμός και οι αφήξεις πήγανε πάρα πολύ ψηλά. Λογικά δεν πρέπει να έχετε παράπονο σε πολιτικό επίπεδο ή αν έχετε, ποιο είναι? Ο τουρισμός όντως έτσι είναι, όπως τα λέτε. Ο τουρισμός σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης έχει συμβάλει κατά πολύ και σε ορισμένες περιπτώσεις σωτήρια, θα ήθελα να πω, στην οικονομική επιβίωση της χώρας. Έχει εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες, αλλά είναι η εποχή τώρα για να οριμάσει μέσω ενός πιο σύνθετου τουριστικού προϊόντος, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με τη διαχείριση των και λειτουργία των τουριστικών προορισμών της χώρας. Αυξήσαμε τις αφήξεις. Πώς θα αυξήσουμε και, την κατακεφαλή δαπάνη που γίνεται? Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια ανάπτυξη του τουρισμού εκτός των κύριων τουριστικών προορισμών στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, γιατί αυτή τη στιγμή ο τουρισμός συγκεντρώνεται κατά 80% σε 5 περιφέρειες και εκτός των 3-4 μηνών αιχμής και εκτός του καλοκαιριού. Αυτή είναι η προοπτική από εδώ και πέρα. Είπατε ότι είναι 5 περιφέρειες οι οποίες έχουν περίπου το 80%. Εγώ ξέρω για παραπάνω. Θέλω να έχω διαβάσει τα στοιχεία. Πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό? Δηλαδή να γίνει μια διάχυση του εισοδήματος και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Υπήρχε το σχέδιο και αυτό που λέγαμε τουρισμός 360 μέρες το χρόνο. Πώς θα προχωρήσει? Είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από αυτό. Σίγουρα έχει διευρυνθεί κάπως η τουριστική σεζόν, δηλαδή έχει έρθει νωρίτερα στην άνοιξη και λίγο αργότερα στο φθινόπωρο. Αλλά αυτό καταρχήν χρειάζεται ένα εθνικό σχεδιασμό. Το δεύτερο πράγμα είναι μεγάλη σημασία στις υποδομές. Και το τρίτο είναι συνέργειες μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Όσον αφορά το φορολογικό, εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ή να διευρυνθεί η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, για παράδειγμα? Καταρχήν, να υπενθυμίσουμε ότι ο τουρισμός είναι το μοναδικό εξαγωγικό προϊόν το οποίο έχει ΦΠΑ. Το δεύτερο είναι ότι η επιβάρηση της τιμής μέσω του ΦΠΑ και του φόρου διαμονής είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι στους ανταγωνιστές μας. Ακόμα και οι αερομεταφορές έχουν ΦΠΑ στην Ελλάδα και μάλιστα είναι στην μεγαλύτερη κλίμακα. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο επιβαρύνει ο ΦΠΑ είναι η ανταγωνιστικότητα της τιμής έναντι των βασικών ανταγωνιστών μας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μείωσης. Είμαστε στο δεύτερο Invest Forum. Χρειάζεται ο τουρισμός στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις ή μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας? Νομίζω ότι, όπως και κάθε άλλο τομέας, η σημασία της προέλευσης των επενδύσεων είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά δεν είναι η προτεραιότητα. Για παράδειγμα, για να γίνουν επενδύσεις σε μια χώρα από εγχώριες πηγές, θα πρέπει να υπάρχουν αποταμιεύσεις. Οι αποταμιεύσεις στη χώρα μας είναι οι μισές από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, έτσι κι αλλιώς, ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε οποιοδήποτε τομέα μπορεί να προέλθει μόνο από ξένους πόρους. Οι ξένες επενδύσεις, λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, είναι εξίσου σημαντικές όσο είναι και οι ελληνικές επενδύσεις. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Να είστε καλά, ευχαριστώ.